Χαίρετε λοιπόν. Πάντοτε χαίρετε. Βλέπω ότι τώρα το καλοκαίρι, προϊόντος του χρόνου που λένε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, όσο περνάει ο καιρός δηλαδή, χαλαρώνουμε και βλέπω ότι χαλαρώνουμε στην προσευχή. Γιατί ο διάβολος ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Και λέει, νηστεία άσου σας κάνουν των Αποστόλων, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ στην εκκλησία να πάνε. Ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όταν είναι η ώρα να κάνουμε προσευχή, πέφτει βαρύ το καρπούζι, το πεπόνι και πέφτουμε έτσι και κοιμόμαστε. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σας πιάσω σήμερα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την προσευχή, να σας πω για την προσευχή. Διότι για μένα δεν είναι κουραστικό να το ξαναπώ και για σας δεν είναι ανώφελο να τα ξανακούσετε. Αφενός, αφετέρου θέλω να κάνετε και προσευχή πριν ξεκινήσω για μένα, για να σας τα πω καλά, αλλά και για να περάσει και η μέση μου, όπως ξέρετε. Καλύτερα να πονάει η μέση του ανθρώπου παρά η άκρη. Διότι εκεί θα υπάρχει πρόβλημα μετά. Καμιά φορά σας λέω κάντε προσευχή, κάντε μισή ώρα προσευχή και το παίρνετε σαν μια συνήθεια. Εντάξει, προσευχή θα κάνουμε. Θα πούμε μερικά πράγματα, να ό,τι ξέρουμε εμείς ή μερικά αυτοσχέδια ή κάποια που είναι γραμμένα στη βιβλία της Εκκλησίας. Και εντάξει, θα κάνουμε προσευχή. Και ξεχνάμε καμιά φορά το πόσο σημαντικό πράγμα είναι η προσευχή ή ότι είναι η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Διότι στον Παράδεισο προσευχή θα έχει. Μην ψάχνουν τίποτα άλλο. Οπότε όσους δεν τους αρέσει η προσευχή, ας παραιτηθούν από τώρα, τουλάχιστον να περάσουν καλά σε αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε κάτι να έχουν, γιατί στην κόλαση δεν θα περνάμε καλά. Αν τυχόν και πάμε. Αν όμως θέλετε τη ζωή του μέλλοντος αιώνος και σας λέει τίποτα η προσευχή, θα πρέπει να καταλάβουμε και να καταλάβεις εσύ προσωπικά, ο καθένας, ο Α, ο Β, ο Γ, εγώ, ότι την ώρα της προσευχής όχι γεμίζουν οι μπαταρίες, όχι κάνουμε τα καθήκοντά μας, όχι ηρεμούμε, όχι μόνο αυτά. Αυτά είναι πάρα πολύ απλά. Την ώρα της προσευχής ενωνόμαστε με τον Θεό. Εξαιτίας της προσευχής υπάρχει ο κόσμος ακόμα. Γιατί αν τα είχαν παρατήσει μερικοί άνθρωποι που προσεύχονται ακόμα στον κόσμο, θα είχε σβήσει ο Θεός το κουμπί, γιατί δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει αυτός ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι η προσευχή συντηρεί τον κόσμο. Διότι την ώρα που κοιμάσαι εσύ, κάποιος άλλος προσεύχεται για σένα και αντιστοίχως και αναλόγως. Και ο Θεός, δια των πρεσβειών και των Αγίων και της Παναγίας μας, κρατάει τον κόσμο ακόμα εξαιτίας του ενδιαφέροντος. Διότι προσευχή σημαίνει ενδιαφέρον του ενός και των άλλων για τη σωτηρία του οπωσδήποτε, αλλά και για οτιδήποτε άλλο. Διότι μερικοί άνθρωποι περιδεείς καμιά φορά στη συνείδηση λένε ότι μα καλά να κάνω προσευχή για να πάει καλά τον μποστάνι, παραδείγματος χάρη, ή να κάνω προσευχή για να κόψω το τσιγάρο, ή να κάνω προσευχή να τρώει το παιδί μου που δεν τρώει, είναι άφαγο. Ναι, για όλα θα κάνεις προσευχή, για τα πάντα. Παντού και πάντοτε η προσευχή. Παντού η προσευχή σε όλα. Αλλά καμιά φορά γινόμαστε επίσης, γιατί είμαστε των άκρων, τόσο αντίθετη που κάνουμε προσευχή μόνο και μόνο για να περάσουμε καλά πάλι. Δηλαδή, μηδέν. Και όταν δεν ήσουν χριστιανός, πάλι για να περάσεις καλά πολεμούσες. Και τώρα με την προσευχή, πάλι για να περάσεις καλά πολεμάς. Εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα. Προσευχή είναι αυτό που λέει ο Θεός. Τι? Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν όλα τα άλλα. Γιατί είναι μερικοί που σας είπα προσεύχονται, παραδείγματος χάρη να βρουν ένα Κύριο να παντρευτούν και μόλις βρίσκουν τον Κύριο, εγκαταλείπουν τον Κύριο και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Ας κάνουμε τώρα μια προσευχή σύντομη μέσα μας, διότι καμιά φορά έχει πολύ μεγάλη αξία να αντί να μιλάμε να προσευχόμαστε. Θα έλεγα σήμερα ότι αν κάναμε μια προσευχή, ίσως θα ήταν καλύτερα από να μιλάμε, αλλά χρειάζεται και ο λόγος, έτσι. Και σας το λέω αυτό και θα πούμε παρακάτω τι σημαίνει προσευχή. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή που εμείς κάνουμε τη βόλτα μας και τα μπάνια μας
και οτιδήποτε άλλο καλοκαιρινό και μας αρέσει και το θέλουμε. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεχυθεί στην Ελλάδα χιλιάδες χιλιάδων γιαχοβάδες από όλα τα μέρη του κόσμου, μόνο στην Ελλάδα, για να κάνουν, πώς λέμε, να κάνουν και αυτοί το χαβά τους, που λέει ο Τούρκος. Και μάλιστα πρόσφατα κάνουν και συνέδριο στην Αθήνα, παγκόσμιο, 40.000 παρουσία, οι οποίοι αυτοί 40.000 θα ξεχυθούν τώρα στις πόλεις και στα χωριά, για να διδάξουν το Λόγο του Θεού που δεν διδάσκουμε εμείς. Και θα έλεγε κανείς, πώς θα τους διώξουμε εμείς αυτούς τώρα, θα πάμε να τους κυνηγήσουμε? Όχι βέβαια, αλλά θα πάμε να προσευχηθούμε και γι' αυτό. Και να ξέρετε ότι αν κάθε μέρα προσευχόμαστε αληθινά και κάθε μέρα υπάρχουν λειτουργίες παντού και προσευχές παντού, ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Άντε Γιώργο, λίγο ή να πάνε από εκεί ή να πάνε από κάτω. Με κάποιον να τους προσέχει. Λοιπόν αδερφοί μου, πάντως δεν ξέρω αν προσέξατε σήμερα, η φασαρία από τα παιδιά είναι πιο μεγάλη. Τυχαίο? Μπορεί να είναι και τυχαίο. Μπορεί να είναι λογισμός δικός μου. Εγώ αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι ακόμα και αυτό αν δεν ισχύει, ξέρω πολύ καλό ότι όταν πάμε να κάνουμε προσευχή, χίλιες φασαρίες, χίλια τηλεφωνήματα, χίλια περιστατικά, εκείνη την ώρα θα πέσει το παιδί μας κάτω, εκείνη την ώρα θα φωνάξει, εκείνη την ώρα θα θέλει ο άντρας μας, η γυναίκα μας, άλλα πράγματα. Γιατί άραγε, γιατί? Βλέπετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και ξέρω, επαναλαμβάνω, ότι όταν κάνουμε προσευχή, θα πέσει ο πάγκος, θα χτυπήσει η πόρτα, θα μπει ο φόβος μέσα από το παράθυρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, η προσευχή είναι μεγάλη υπόθεση, γι' αυτό και εγώ δεν σας μιλάω τώρα για την ανώτερη προσευχή, αλλά για την κατώτερη, του δημοτικού δηλαδή. Διότι η προσευχή, άμα κάνει κανείς κανονική, ονομάζεται αυτόματα θεολόγος. Θεολόγος είναι αυτός που κάνει αληθινή προσευχή, θεολογική δηλαδή, αγγίζει τον Θεό. Εμείς σαν τα μωρά παιδιά, να αυτά που βλέπουμε εδώ και ευτυχώς υπάρχουν αυτά, θα λέμε λεξούλες, δηλαδή άντε, μπαμπά, μαμά, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο είναι εύκολο που λένε τα μωρά. Έτσι κάνουμε στο Θεό εμείς την πραγματικότητα. Καθόμαστε και του λέμε μπαμπά, άντε, δώσε δηλαδή, και αγκού. Ποιο είναι το αγκού? Είναι αυτό που πολλές φορές ο Θεός γελάει μαζί μας, γιατί εμείς τον ζητάμε τόσο υποτυπώδη πράγματα και εκείνος έχει κανονίσει άλλα για μας. Είναι σαν να έχουμε κάποιον που να έχει έτοιμο 1 εκατομμύριο στην τράπεζα και να τον παρακαλάμε, δώσουμε 1.000 ευρώ να περάσουμε το μήνα και αυτός να γελάει. Αγκού λοιπόν θα λέμε, δεν πειράζει, αλλά να το λέμε. Γιατί και το παιδί άμα δεν πει, δεν θα πάει μάνα να το ταΐσει, θα πει καλά είναι το παιδί, δεν πεινάει και μπορεί και να τα τεινάξει το παιδί, άμα δεν φωνάξει. Αλλά βλέπετε ότι από το ένστικτο μέσα της αυτοσυντήρησης, το παιδί μόλις πεινάσει, όχι φωνάζει μόνο, αλλά βάζει μια τσιρίδα την πιο δυνατή. Την πιο δυνατή από όλες, γιατί θέλει να ζήσει. Έτσι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει? Να προσεύχεται δυνατά. Και όταν λέω δυνατά, μπορεί να μην χρειάζεται να φωνάξεις, γιατί θα ξεσηκώσεις τη γειτονιά, αλλά να φωνάζει από την ψυχή σου. Και μια φορά στα Αγιονόρος, όταν περπατούσαμε, τα καλά χρόνια εκείνα τα παλιά, γιατί και όσο πάμε δυστυχώς όλα έχουν φθορά σε αυτόν τον κόσμο, μέσα σε μια κοιλάδα περπατούσαμε εμείς πάνω στο βουνό εδώ, να φανταστείτε, κάτω στο βάθος και μέσα στην κοιλάδα ακούγαμε κάποιον που έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με!» Και το ακούγαμε αυτό επίπονα και να λέγεται επαναλαμβανόμενα, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήθελε ο Θεός να τον ακούσει. Δεν έλεγε και μετά να περίμενε να τον ακούσει ο Θεός. Φώναζε. Και φυσικά εννοώ να φωνάζει η ψυχή μας και μετά θα φωνάξει και το στόμα μας ενδεχομένως. Πότε κάνουμε προσευχή? Πρέπει να κάνουμε συστηματικά μια ώρα την ημέρα, δηλαδή μια συγκεκριμένη ώρα. Και νωρίς, πριν μας πάρει ο ύπνος. Και αυτό πρέπει να είναι κάμποσο, δηλαδή, ποιο λέμε το κάμποσο? Να είναι μισή ώρα, δηλαδή
να διαβάσω κάτι πνευματικό και να προσευχηθώ, γιατί αλλιώς πού να προλάβει να πιάσει προσευχή, αδερφή μου, αν όλη τη μέρα το μυαλό μας είναι σε μονάδες, αριθμούς και υποχρεώσεις και καταστάσεις. Πού να προλάβει να πιάσει. Θα κάνουμε λίγο προσευχή για να πιάσει. Να έχουμε λίγο και ώρα δηλαδή για να πιάσει. Και φυσικά συγκεκριμένη ώρα, γιατί μερικοί λένε εγώ προσεύχομαι παντού. Καλά κάνεις. Είμαι στο φορτηγό, στο αυτοκίνητο, στο ταξί, ξεντύνομαι, ντύνομαι, πλένομαι, λέω προσευχή. Πολύ ωραία. Αλλά σκεφτείτε, αδερφοί μου, τι απλά είναι τα πράγματα. Και εγώ μπορεί να περπατάω στον δρόμο και να τρώω. Συνέχεια. Να κάθομαι στο λεωφορείο και να τρώω. Να κάθομαι, ξέρω εγώ, κάπου να περπατάω έτσι εμπερίστατος και να τρώω. Το ίδιο αν όμως άμα καθίσω στο τραπέζι, με την ησυχία μου, πάω κτλ. Έτσι είναι και η προσευχή. Ή θα τρώω στο δρόμο ή θα τρώω στο τραπέζι. Γι' αυτό και υπάρχει και η Αγία Τράπεζα που ενώνονται οι μεγαλύτερες προσευχές μας εκεί, μέσα στη λειτουργία. Γιατί αυτό είναι προσευχή. Μερικοί λένε, γιατί πάτε στην εκκλησία να προσεύχεστε, προσευχείτε σπίτι σας. Μα αυτό είναι. Να πάμε στην εκκλησία, γιατί η φωνή μας είναι αχνή και πρέπει να είναι πολλές μαζί για να ακουστούν. Πάμε στην εκκλησία για να ακουστούμε. Να μας ακούσει αυτός, να φωνάξουμε δυνατά. Καταλάβατε. Επίσης, πώς κάναμε προσευχή, διότι θα έλεγε κανείς, σαν μικρό παιδί του Θεού, ότι εγώ δεν ξέρω να κάνω προσευχές, τι να λέω. Και όπως λέει και μια διήγηση με τους τρεις ασκητές, που δεν ξέραν προσευχή να λένε και λέγανε, κάνω στο Θεό έτσι και λέγανε στην Αγία Τριάδα, ξέραν Αγία Τριάδα, έλεγαν την Αγία Τριάδα. Τρεις εσείς, τρεις εμείς, ελεήσετε και εμάς. Λοιπόν, και αυτοί ήταν Άγιοι. Δεν πειράζει. Και αυτό να ξέρουμε, να πούμε, αλλά να ξέρουμε να πούμε και κάτι έτσι του Πανεπιστημίου, παραδείγματος χάρη, το Πάτερ ημών. Και το πιστεύω και το Βασιλεύ Ουράνιο και το Άγιος ο Θεός και το Κύριε Σου Χριστέ ελεήσον με. Και όσο προχωράμε, κανένα απόδειπνο, κανένα παράκληση, κανένα χαιρετισμό, διότι το πόσο σημαντικές είναι οι προσευχές στη ζωή της Εκκλησίας, σας το λέω από παραδείγματο, όχι από τη θεολογία της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, εκείνος ο ληστής, ο οποίος 14 χρόνια ήταν στα βουνά και την περνούσε κλέβοντας, αλλά κάθε βράδυ έλεγε τους χαιρετισμούς. Απίστευτο, Θέλετε από συνήθεια, από φόβο, από ευλάβεια, από οτιδήποτε άλλο. Και λέει μετά από 14 χρόνια ο Θεός οικονόμησε να γίνει μοναχός. Και πιστεύω και είναι σίγουρο ότι μόνο και μόνο την προσευχή του αυτή. Γιατί δεν είχε αφήσει ούτε μια μέρα την προσευχή του, τον κανόνα του αυτό που λέμε. Έτσι. Και η απάντηση στην προσευχή μας, ξέρετε ότι δεν είναι πάντα ναι, γιατί εμείς θέλουμε κιόλας, ειδικά με αφήσουμε, λέμε πάνω να προσευχηθώ τώρα, θα γίνει σίγουρα. Ο Θεός απαντάει με τρεις απαντήσεις. Ναι, όχι και περίμενε. Πάλι απάντηση είναι, θετικό είναι δηλαδή. Αν μας απαντήσει ο Θεός είναι θετικό. Ακόμα και όχι να μας πει, γιατί μας το είπε ο Θεός. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, όχι και περίμενε λοιπόν. Σημασία έχει τι, αδερφοί μου, για να συνεννοηθούμε τώρα που μιλάμε. Πρέπει να την κάνετε την προσευχή. Όχι να την έχετε διαβάσει, όχι να την έχετε ξεχάσει, όχι να την έχετε θαυμάσει μόνο και να λες πω πω τι ωραίο δέντρο, τι ωραίους καρπούς που έχει και να μην μπορείς να φας. Γι' αυτό και όταν είμαστε γεμάτοι προσευχή, συνεννοούμαστε και καλύτερα, κατευνάζουν τα πάθη, εκεί που θες να σκοτώσεις κάποιον, τον χαρίζεις τη ζωή του, εκεί που θες να τον βρήσεις, το ξεχνάς. Και άλλα πολλά για να μην τα λέω, γιατί τα ζείτε ο καθένας καθημερινά, το τι μπορεί να κάνει προσευχή. Έλεγε κάποιος σύγχρονος Άγιος, λέει καπνίζω, έλεγε, του λέγει κάποιος, δεν μπορώ να το κόψω. Δεν πειράζει, του λέει κάπνισε. Αλλά κάθε φορά που θα καπνίζεις ένα τσιγάρο θα λες το Πάτερ ημών και μετά θα καπνίζεις. Και το κόψε. Για κάντε το, μερικοί θα το πείτε αστείο, θα πείτε τώρα εντάξει, θα λέω το Πάτερ ημών και μετά θα καπνίζω. Για δείτε το. Να δείτε τι μπορεί να κάνει η προσευχή. Παντού και πάντου την προσευχή. Το θέμα είναι και το πού. Έτσι δεν είναι. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει πώς, πού, γιατί κτλ. Κτλ. Το πού λοιπόν. Στην τουαλέτα μπορεί να προσευχόμαστε. Με πήρε κάποτε μια τηλέφωνο από τη Γερμανία. Λέει, πάτερ ο άνθρωπος μου δεν με αφήνει να προσεύχομαι. Κάνει φασαρία. Και προσεύχομαι στην τουαλέτα. Πειράζει. Τι να την πω. Και θυμήθηκα εκείνο που έλεγε ο μοναχός εκείνος, που έλεγε την ευχή μέσα στην τουαλέτα και τον πείραξε ο διάβολος και του λέει, να τέτοια είναι η προσευχή σας, στην τουαλέτα προσεύχεστε, η μοναχή. Και είπε, α μην αγχώνεσαι, του λέει,
Αυτά που προσεύχομαι εγώ που είναι από εδώ πάνε στο Θεό και αυτά που είναι από κάτω πάνε σε σένα, του λέει, που είσαι από κάτω. Θα γράφει στο γεροντικό αυτά. Όπως τη γιαγιά εκείνη που πήγαινε τσούκου τσούκου 7 η ώρα το πρωί να πάει στην εκκλησία να προσευχηθεί και ο παππούς από πάνω καθόταν στον μπαλκονάρα το πρωί πρωί με τον καφέ και τη λέει, γιαγιά, πας να ανάψεις τα καντήλια, τη λέει, ήταν η γειτόνισσα αυτή. Ο παπάς δεν πήγε ακόμα. Και γυρνάει αυτή και τον κοιτάει και του λέει, δεν μου λες ρε, εσύ όταν βάζεις με ταινία να δεις από τη μέση την ξεκινάς, από το τέλος ή από την αρχή. Τώρα ο παππούς και έφυγε η γιαγιά. Γιατί καμιά φορά θα βρεθείτε σε αυτόν τον πειρασμό να σας πούν, γιατί προσεύχεσαι τώρα κι εσύ, τι έγινε που θα προσευχηθεί, ποιος ακούει, και χίλια δύο πράγματα. Γι' αυτό και να ξέρετε ότι αφού υπάρχει προσευχή, υπάρχει ο Θεός απέναντι, ο οποίος μας ακούει. Λέγαμε λοιπόν για το πού. Θυμάστε από παλιά είναι αυτά τα προβλήματα. Λέγανε οι Ιουδαίοι ότι μόνο σε ποιο όρος μπορείτε να προσεύχεστε. Σε ποιο όρος έλεγαν οι Ιουδαίοι ότι μόνο εκεί πρέπει να προσευχόμαστε. Γαριζίν, πώς το λένε. Άντε τι. Σιόν. Σόρο Σιόν. Για σκεφτείτε λοιπόν. Και λέγανε μετά οι Σαμαρίτες, όχι λέει. Εμείς μπορούμε να προσευχόμαστε παντού. Σε ποιο όρος ήταν. Να τα... Τέλος πάντων. Θα τα αφήσω λίγο πως τη θυμηθείτε. Πού λέγανε οι Ιουδαίοι ότι μόνο εκεί έπρεπε να προσεύχονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το ρωτήσω στο τέλος. Θέλω να πω, πού να προσευχόμαστε, μόνο στην εκκλησία, μόνο στο σπίτι, στο βουνό, στο αυτό. Ο Θεός είναι παντού. Έτσι δεν είναι. Ωραία είναι. Αφού ο Θεός είναι παντού, παντού να πας και εσύ. Διότι αυτή η δικαιολογία συνήθως είναι αυτούς που δεν θέλουν να πάνε στην εκκλησία. Και λένε παντού είναι ο Θεός, θα προσεύχομαι παντού. Αφού είναι παντού, πάνε και στην εκκλησία λοιπόν.